Ξεκίνησες με το στίβο ή κάποιο άλλο άθλημα νωρίτερα? Ξεκίνησα τον αθλητισμό στα 6 χρόνια, παίζοντας μπάσκετ μέχρι και τα 16. Στίβο ξεκίνησα στα 8 μου, μέχρι και τα 32 μου που είμαι τώρα. Κάνω πάνω από 20 χρόνια. Το αγώνισμα μου ήταν 400 μέτρα. Έχω τρέξει 2 Ολυμπιάδες, στην Αθήνα και στο Πεκίνο. Έχω βγει πρωταθλητής Ευρώπης στους εφήβους το 2003, τέταρτος Ευρωπαϊκό Νέων το 5, 2 χάλκινα μεσογειακά μετάλλια και 4 τελικούς σε μεσογειακούς αγώνες. Τότε που έχω ξεκινήσει στίβο από τα 8 μου χρόνια, είμαι με ένα και μοναδικό άνθρωπο, την Πινελόπη Μπαρχαρίδη, η οποία είναι και προπονήτριά μου. Και είναι η μόνη, μαζί με τους γονείς μου εννοείται, που με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια που κάνω και στην πορεία που είχα μέχρι τώρα. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν είναι διεκνητή για αθλητική προετοιμασία. Αν πάρουμε ένα-ένα τα στάδια, θα δείτε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες έως ακατάλληλες. Το μεγαλύτερο στάδιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι το Καφατζόγλιο, αν το δείτε, θα καταλάβετε ότι μόνο προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε εκεί μέσα, από το κλειστό μέχρι και τον ανοιχτό στίβο. Ο στόχος ο επόμενος μου είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού, το οποίο θα γίνει το Βελιγράδι το 2017 το Μάρτιο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πιάσω το όριο. Τα τελευταία 3 χρόνια ανήκω στον Ελευθέριο Βενιζέλο, σύλλογος ο οποίος ανήκει στην Κρήτη. Πρόεδρός του είναι ο Γιώργος Γιατρουδάκης. Πέρα από τον πρωταθλητισμό, ασχολούμαι και με την προπονητική. Είμαι προπονητής στίβου. Προετοιμάζω υποψηφίους για στρατό, ΤΕΦΑ και αστυνομία. Ο συνδυασμός βέβαια αυτών των δύο είναι ιδιαίτερα δύσκολος, γιατί και οι απαιτήσεις του πρωταθλητισμού αλλά και της δουλειάς είναι υψηλές. Αυτό που θα πρότεινα στους νέους είναι να μην αφήσουν τον αθλητισμό, να συνεχίσουν να ασχολούνται με αυτόν και να γίνει τρόπος ζωής για αυτούς.